Αλλά τα βαλόντα είναι τι θέλεις εσύ. Φέργη. Τι θέλεις. Σου λέει γιατί εκείνο να είναι ελεύθερο και να μην είμαι κι εγώ. Να σου πω. Να δώσω. Έλα. Αλέφος. Είμαστε πιο πίσω. Παρακαλώ, θα κάνετε λίγα πιο όρος για να... Ο δρόμος να αδειάσει. Παρακαλώ, για να σας καλά. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Ιδιαίτερες ευχές απευθύνω σε όσους και όσους σήμερα γιορτή του Αγίου Γεωργίου γιορτάζουν. Σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου, αλλά και στον ιστορικό αυτό χώρο να αναμνηστούμε τον πατριωτισμό και τον ηρωισμό του Παναγίου Λεδόνη και να αποδώσουμε χώρο τιμής στη μνήμη του. Αλλά πώς ακριβώς σχετικήθηκαν τα γεγονότα που έχουν μείνει ζωηρά στη μνήμη των διεθνών και να βιώνουμε σήμερα την πραγματοποίηση για άλλη μια φορά των Λεδονίων. Σύμφωνα με την παράδοση και την ιστορική μνήμη, που πρώτος έχει καταγράψει και έχει επιβεβαιώσει ο αείμνηστος καθηγητής Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος, τα γεγονότα έχουν ως εξής. Μέσα στο βαθύ σκοτάδι της τουρκικής πλαβιάς, η γιορτή του Αγιώργη και μάλιστα στο συγκεκριμένο χώρο που και σήμερα βρισκόμαστε, στον Αγιώργη τον Μπουριάνα, ήταν μια ευκαιρία για να αναδεικνύεται ο πόθος της ελευθεριάς που κατέτρωγε τα σωτικά των Διαθενών όπως και όλων των Ελλήνων. Κάθε τέτοια μέρα, κατά το σχόλεσμα της Εκκλησίας, που στα λεωφόροι στη Διαθενή καβαλάριδες στα ρογά τους, συχνά όμως ανάμεσα σε αυτούς και Τούρκοι καβαλαρέοι, αναμετρούνταν σε εκείνους αγώνες. Ξεκινώντας από τη θέση αυτή που βρισκόμαστε σήμερα, διατρέχανε τους δρόμους της πόλης και ξανακατέβηκαν σε αυτήν εδώ την πλατεία. Το 1788, 20 δηλαδή χρόνια περίπου, μετά την αποτυχημένη επανάσταση του Ορλόφ, οι προεδροί των θεατρών παρεκάλεσαν τον τότε Τούρκο διοικητή να επιτρέψει κατά την εορτή του Αγίου Γεωργίου των Μπουριάνων να τρέξουν όπως και άλλοτε τα άλογα του. Ο Τούρκος διοικητής το επέτρεψε υπό τον όρο να τρέξουν μαζί και Τούρκοι. Οι προεδροί των θεατρών επετύχαν όπως λέγει ο φίλος να πάρουν μια συμβολική νίκη, μια νίκη ικανή να σκορπίσει τη χαρά στους πονεμένους κλάβους και να μεγαλώσει την υπομονή τους. Και συνεχίζει ο φίλος. Στο σχόλεσμα της Εκκλησιάς, 15 άλογα με τους καβαλαρέους παρατάχθηκαν. Οι Τούρκοι έλεγαν «Η νίκη ταιριάζει στους αφεντάδες, τους Τούρκους». Οι σκλάβοι δεν είναι τελανικοί. Οι Έλληνες καβαλαρέοι ήταν έτοιμοι να δικούν στον αγώνα. Ανάμεσά τους και ο μονάχος Λεδόνης, 22χρονο παλικάρι Βιαζνόπουλο, γόνος αρματολού πατέρα που είχε σκοτωθεί από τα Τούρκικα Πουσάρτα. Μαζί του και η αγαπημένη του Φρυνιό Παπαδιάνου, γόνος και αυτούς διαδρυνών πατριωτών που είχαν καταφύγει συγκεκριμένη από τους τόπους στα Ετάνια. Ο Λεδόνης γονάτισε πρώτη την εικόνα του Αγιωργού των Μπουριάνων, παρακαλώντας για ελληνική της πατρίδας. Η φήμη του Παναγού Λεδόνη ως Λεβέντη και Παρικαλίου ήταν ευρέα διαδεδομένη, όχι μόνο ανάμεσα στους διεθνούς χριστιανούς,
αλλά και στους Τούρκους μουσουλμάνους. Όλοι ήταν σίγουροι ότι θα ήταν ο νικητής. Οι Τούρκοι που πάντα υπέβλεπαν το Παναγίδελό για την Λεβεδιά και το φρόνημά του, δεν μπορούσαν να ανατρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Έτσι, του έστωσε κατέρι στη διαδρομή, όταν έφτασε μπροστά τους πρώτος και με διαφορά ο Πανάγος Λόγης, προσπάθησαν να τους σταματήσουν. Ο Πανάγος όμως τους αγνώρισε και συνέχισε πετώντας με τον καρύ του τη διαδρομή, φτάνοντας νικητής στον Αγιώργη. Εδώ μια ομάδα Τούρκων τον περικυκλώνει απειλητικά, ζητώντας του εξηγήσεις γιατί δεν σταμάτησε το παραγγελμά του. Ο Πανάγος, που το νεανικό του αίμα πλήρωνε η πρόβλημα της ευθεριάς, μαχαίρωσε έναν από αυτούς, συνελήφθη και μετά από λίγες μέρες καταδικάστηκε σε θάνατο με κρεμάλα σε μια από τις μεγάλες βερανικές που πλήρωναν τότε το γραφικό ξοφίσι του Αγιώργη. Τις ιεραρχίες και τις γεωγραφίες και το θρίαμβο της νίκης διαδέχτηκε η νίκη και η κατήθεια για την καταδίκη του Πανικραμιού. Στην ημέρα της υλοποίησης της καταδικαστικής απόφασης, οι Τούρκοι τον οδήγησαν πάνω σε ένα άλογο στο τόπο της εκτέλεσης. Ο κόσμος έκραγε και θρυνούσε για την κακήμερα του Πανικραμιού, που την ταύτισε με την κακήμερα του έθνους. Αγέροχη η ματιά του Πανάγου. Φαίνονταν όμως καθαρά ότι έψαχνε μέσα από το πλήθος, έψαχνε τη μορφή της αγαπημένης του ποινιός, η οποία από τη σύγκριση του και μετά είχε εξαφανιστεί μαζί με το ψαρί του Πανικαριού. Το Τούρκιο μας κατσάρι είχε σωθεί για να κόψει το σκηνή της φυλιάς που ήταν περασμένο στο λαιμό του Πανάγου. Αφού ακούστηκε εκείνη την ώρα και όλοι έκθαμε, είδαν την κρινιό καβάλω στο ψαρί να φτάνει καρπάζοντας προς τη μεριά του Πανάγου. Μετά από κάποια στιγμή σας θυμάρα, οι Τούρκοι δίνει πρόκαμα και έπαιξαν το άλογο κάτω από τον Πανάγο και το σώμα του έμεινε μετέωρο και σε λίγο άψυχο κάτω από τη Βερανιδιά. Η Κρινιό δεν τον είχε προλάβει. Ωστόσο, καρπάζοντας και αγνώντας τις επιβολές των Τούρκων δυνείων, έφτασε κάτω από τη Βερανιδιά, έκοψε το σκηνί της Κρεμάλας, πήρε στην αγκαλιά του Πανάγου και με το ψαρί αφηνιάζοντας έφτασε ως τη βαθιά γειτονική λίμνη στα θολά νερά της οποίας χάθηκαν και οι τρεις. Ο ψαρίς, η Κρινιό Παπαγιάννου και ο Παναγής Λελόγης. Ο θρύλος έμεινε βαθιά ριζωμένος στη συνείδηση των φιλιατρινών για να υποδηλώνει πάντα και με ένταση τη δύναμη της αγάπης της ανθρώπινης αλλά και κυρίως της αγάπης προς την πατρίδα και την ελευθερία που φτάνει ως τα όρια της θυσίας. Οι Έλληνες έχασαν ένα θυμητό και κέρδισαν έναν αθάνατο, έναν ήρωα. Οι Τούρκοι κρέμασαν για να νικήσουν και νιώσουν ότι είναι νικημένοι, έτρεχαν για να σταματήσουν και να συλλάβουν μια γυναίκα που είχε στα χέρια της ένα νεκρό. Έτσι, αργότερα, σαν φτάσαν οι Τούρκοι στη λίμνη, είχαν και πάλι νικηθεί. Έτσι ο Λελόγης απέδειξε ότι η ήρωα δεν είναι μόνο εκείνος που οπλισμένος στους αγώνες της φυλής πέφτει και δοξάζεται. Οι ήρωες δεν είναι μόνο εκείνοι που βυθίζοντας τη φλεγόμενη θηριαλίδα στα βαρέλια της Μπαρούτης, τίναζαν τα μεσολόγια, τα κούρια και τα αρκάδια, φωτεινά μετέωρα στον ουρανό για να φωτίζουν το ελευθερία ή θάνατος και να δημιουργούν το θαυμασμό και την έκσταση στους λαούς της γης. Ήρωας είναι και μάλιστα αληθινός και εκείνος που παρά τη σαμπερή και σιδερά για καταπίεση, την υποψυχία και την απεσιοδοξία των συμπατριωτών του, τολμά με πλήρη επίγνωση των συνεπειών να ψηφίσει το θάνατο, να περιφρονήσει την ευζωία και την νεότητα και να δώσει τον εαυτό του ολοκαύτωμα για την ελευθερία της πατρίδας. Και ο Πανάγος Λελόγης τραγούδησε με τη θυσία του το γλυκό τραγούδι της ελευθεριάς στους πλαγωμένους συμπατριώτες. Ο Παναγής Λελόγης υπήρχε πράγματι ήρωας, άξιος της σημερινής τιμής. Αυτό το μήνυμα της αυτοθυσίας του Παναγή Λελόγη ενστερνιζόμαστε και εμείς σήμερα.
καθώς φέρνουμε στη μνήμη μας τα γεγονότα και αναβιώνουμε το υπερενό διέθνημα στον καταγιασμένο αυτό χώρο. Σαν φιλετρινοί οφείλουμε να απολύσουμε το σεβασμό μας και την τιμή μας, όχι μόνο στον Παναγίλη Λερόη, αλλά και σε όλους τους φιλετρινούς ιερέες, είναι πάρα πολλοί που στο διάβασμα της ιστορίας μας θυσίασαν τον εαυτό τους για την ελευθερία της πατρίδος, καθώς επίσης οφείλουμε να διδάσκουμε τα παιδιά μας την τοπική μας ιστορία. Τελειώνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τον πατέρα Δημήτρη Καλλιρόπουλο και τους συνεργάτες του για την προσπάθειά τους να αναβιώσουν το έθιμο των Λερωνίων και να τιμούν τη θυσία του Παναγίου Λερώνη. Χρόνια πολλά, σου. Τώρα ο ιερέας Τενωρίας θα δώσει τη σημαία του Αγίου Γεωργίου, θα τη μεταφέρει μαζί με τους υπόλοιπους τιμής για το γύρο της πόλης, όπως είπατε, στον κύριο Νίκο τον... Κάντε πίσω παρακαλώ, γιατί ξεκινάει η πορεία των αλόγων. Όλοι πίσω από τις κορδέλες. Για τη δική σας ασφάλεια. Θα τρέξουμε τα άλλα, περίμενε, κάνε στην άκρη. Θα τρέξουμε τα άλλα, μα θα τρέξεις. Καλησπέρα. Βγάλε μόνο μία στα παιδιά, όλα, δε. Φωτογραφία σε περιμένω. Πάμε να ψαραγούνται μες στην κούπα. Εδώ. Κύριο Σάμος, κάνει απονομή. Προσπαθώ λίγο.
Λίγο προς τα δω, προς τα δω. Προσταδώ λίγο, προσταδώ, προσταδώ. Εδώ μαζί, μαζί με τον Δήμαρχο. Ναι. Μαρία, Θα το πλέγει, θα το κάνει. Θα σέρω με χρόνια πολλά.